Ωραία διακοπή στο πρωτάθλημα μας. Πάρα πολύ, να συζητάμε για μπάσκετ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, γιατί ξεσπάω εγώ χθες την ανοιχτή προπόνηση, είχε και ωραία μέρα και τα λοιπά. Λέω, θα δούμε εδώ δουλειές και αυτά. Τώρα λέω, θα λείπουν και οι διεθνείς. Τι... Σιγά τους διεθνείς που έχει, μωρέ. Θα δω και τα τρεις. Τρεις, πολύ είναι. Λίγοι δεν τους λες. Ούτε θα τους καταλάβαινες. Λοιπόν. Άμα είχαμε παρτία. Βγαίνει κατευθείαν, βλέπω Πετρομάνταλο μπροστά μπροστά. Τι γίνεται, ήρθε να πάρει τα παπούτσια. Πετρομάνταλο. Όχι, η πρώτη μου σκέψη ήταν, συνέβη κάτι, τραυματίστηκε και θα πάει με εθνική. Μετά από λίγο, Λάζαρο Ρώτα. Να και ο Ρώτα, ναι. Λέω, και ο Λάζαρος έπαθε. Τραυματίες κι αυτός. Μετά όταν είδα και τον Αθανασιάδη, λέω, εντάξει, κατάλαβα. Γίναμε. Ναι. Γίναμε, λέω. Τετάρτη και ο καθένας της ομάδας του. Μα δεν γινόταν. Πέμπτη έχει τα ευρωπαϊκά. Ούτως ή άλλως είχε να μετρήσει. Και μετά ρωτάω και λέω, πότε για εθνική. Κυριακή. Τι Κυριακή, ρε παιδιά. Κυριακή θα ήταν η αγωνιστική. Κυριακή. Δηλαδή για μία μέρα να βάλαμε ολόκληρη αγωνιστική που δεν θα τους έχει και μαζί ο Πογέτ. Ναι. Δηλαδή. Αντί να τους έχει Κυριακή, θα τους είχε Δευτέρα. Τι θα άλλαζε. Μαζί με τίποτα. Και πρόσεξε, γιατί λέω θα τους είχε και Δευτέρα. Παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστική την Κυριακή. Γιατί το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι Αθήνα. Θα μέναν εδώ οι παίκτες οι διεθνείς. Δεν έχει από τον Άρη, έχει από τον Άρη διεθνή. Όχι. Όχι. Ούτε από τη Λαμία. Όχι. Δεν πήγε ο Τσιλούλης ακόμα εθνική ομάδα. Δεν πήγε πρώτα, κάτσε να πάει στην ΑΕΚ. Θα πάει, θα πάει. Και μετά. Θα πάει γιατί είναι σε μια θέση που δεν έχουμε επιλογές. Λοιπόν. Να βγάλουμε τον Μασούρα, βάλουμε τον Τσιλούλη. Θυμάμαι ένα άρθρο που είχε γράψει ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ναι, νομίζω στο SDNA, ναι, και έλεγε ότι εκείνα τα χρόνια ο Τσιλούλης εμφάνιζε υψηλότερες προδιαγραφές από τον Μασούρα. Ποια χρόνια? Που ήταν και οι δύο Μασούρα, νομίζω στο Πανιόνιο. Ναι, 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 ναι. Α, ναι. Ναι, ναι. Όχι και στα τόσο μικρά του, οπότε μην το γελάς. Γι' αυτό το πήραμε στην ΑΕΚ. Τώρα αυτή την κουβέντα θα κάνουμε. Για να βγάλει επιτέλους το potential που έχει. Αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε από το καλοκαίρι και μετά. Όταν θα είναι στην ΑΕΚ. Τώρα είναι με συμβόλαιο στη Λαμία. Εντάξει. Με το καλό το παιδί να είναι γερός και να απολαύσει αυτή την ευκαιρία που δόθηκε, που δείχνει σε όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές τέτοιας κατηγορίας, δηλαδή ενός παίκτη που έχει κάνει μια διαδρομή, που δεν έχει παίξει στη μεγάλη ομάδα, στο βαρύ βραδύ, ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ότι ποτέ, να διαδικασία. Ότι ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάς. Ναι. Πρέπει να συνεχίσεις την προσπάθεια. Ναι. Ωραίος ο Πογέτη λοιπόν. Τη Δευτέρα, την Κυριακή θα γίνει συγκέντρωση. Για μία μέρα αναβλήθηκε η αγωνιστική. Ότι θα δεν έχει γίνει πουθενά. Χαλάλι. Ας περάσουμε γύρω. Ναι. Και χαλάλι. Ας πούμε ότι θα βοήθησε και αυτό. Θα πάνε 12 παίχτες. Πού θα βοήθησε αυτό, πουθενά. Τι να πω και εγώ, Ρεσί Γιάννη. Θα πάνε 12 παίχτες. Να τσιμπήσουμε και κανένα 2-3 ακόμα. Ελάτε λίγο, ρε παιδιά, να βοηθήσετε. Για πότε λες. Την Κυριακή. Α, την Κυριακή. Ναι, να ενσωματωθούν όλοι. Και μετά να γίνουμε μια παρέα ωραία οικογενειακή. Α, και άλλοι τελειώνουν και έρχονται. Για να πούμε στη διαδικασία. Τίποτα, Δευτέρα όλοι. Δευτέρα όλοι θα ξεκινήσουν. Τώρα, άμα κάποιο παίζει, ξέρω εγώ, αναμέτρηση Κυριακή 3-4. Ναι, σου λέω Σάββατο, τίποτα. Είμαστε Δευτέρα. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι να μην τραυματιστεί κανένα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Και γιατί δεν ζήτησε εξαίρεση από τον Αλμέιδα οι διεθνείς ειδικά της ΑΕΚ να μετέχουν στις προπονήσεις. Γιατί οι προπονήσεις της ΑΕΚ είναι μάτς. Πολλά πράγματα μπορούσε να κάνει. Είναι δηλαδή τους έβλεπες πάλι του σκοτωμού. Ναι. Αυτά τα ένα εναντίον ενός, δύο εναντίον δύο. Χτύπησε και ο Αλμέιδα λέει σε μια προπονήση παλιά. Πιο παλιά. Ναι, παρασύρθηκε και αυτός ξέρω. Ναι, τον πήραν παραμάζω. Τέλος πάντων, κοιτάξτε τώρα παιδιά πόσο είναι ο Αλμέιδα εδώ πέρα. Γιατί βλέπω θα μαθαίνουν να μας τον κλέψουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και τέλος εκπομπής. Ταν-ταν-ταν. Πέφτουν πέρθυμοι. Κάτσε ρε φίλε, δεν γράφουνε οι... Και επειδή γράφουνε... Θα τον πάρουν κιόλας. Δεν είναι τέτοιος ο Αλμέιδα. Τι πάει να πει τέτοιος, φίλε. Θα πάει πρεσβυτέρια και τώρα... Μένει εκεί που είναι ευτυχισμένος. Γιατί πώς θα τον ευτυχίσουν στη Ρώμη. Τώρα σοβαρά. Η Λάτσιο είναι μια ομάδα με την οποία συνδέθηκε και τα λοιπά, οπότε εγώ τον βλέπω. Συνδέθηκε με την Ίντερ. Και με την Ίντερ και με τη Λάτσιο και με την Πάρμα, στις χρυσές εποχές της Πάρμα. Στις τρεις αυτές ήταν. Μαλεζάνη. Μα και κάτσο, Ναι, μα και εκεί ήταν και. Μαλεζάνη, δεν ξέρω αν συμπέσανε. Που πήραμε την κούπα, λέω, την ευρωπαϊκή εμείς η Πάρμα. Ναι, ναι, έχει πάρει και η ευρωπαϊκή κούπα, αλλά νομίζω την έχει πάρει ο Αλμέιδα με τη Λάτσιο. Λάτσιο και πήρε ευρωπαϊκό. Βέβαια. Σου πένε, ρε. Τι λέτε, ομαδάρα έχει η Λάτσιο. Πρώτα απ' όλα για να πάει εκεί ο Αλμέιδα σημαίνει ότι υπήρχε ομαδάρα. Δεν το ζήτησε. Η Τσιταντέλα. Δύο ήταν τα βασικά χάφ εκείνη τη εποχή τη εθνική ομάδα τη Αργεντινή. Ήταν δύο που παίζανε μαζί. Αλμέιδα Τσόλο. Αλμέιδα Τσόλο. Απλά πράγματα. Αυτό τι σχέση έχει με τη Λάτσιο αν είχε καλή ομάδα, φίλε, τότε. Ήταν ο καλύτερος παίχτης της Λάτσιο, εντάξει. Το καμπιονάτο εκείνα τα χρόνια ήταν πώς είναι τώρα η Premier League, δηλαδή το κορυφαίο πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε οι κορυφαίοι παίκτες πήγαιναν εκεί. Ναι, ναι. Και οι κορυφαίοι παίκτες διάλεγαν και τις κορυφαίες ομάδες. Κακάδες, Ροναλντίνιο και τα λοιπά. Χάμος το γινόταν. Εντάξει. Ρονάλντο και τα λοιπά. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, θα μας τον πάρουν τώρα δεν μου κάνει εντύπωση ότι τον κοιτάζουμε. Όχι τώρα, δεν το βλέπω εγώ για τώρα. Πρώτα απ' όλα έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 και ρήτρα 10 εκατομμυρίων. Λέω τα τυπικά εγώ. Ναι. Έτσι. Μετά η σχέση του με τον Μελισανίδη είναι εκπληκτική. Δεν βλέπω κάτι σε αυτό.
Ο ίδιος δεν έχει σταματήσει παντού να δηλώνει πόσο ευτυχισμένος είναι, γιατί και στην καθημερινότητά του εισπράττει πολύ μεγάλη αγάπη. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο άμεσα, αλλά κάποια στιγμή ότι είναι ένας προπονητής που θα μπορούσε να πάει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα, νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό όλοι. Και εγώ το βλέπω, ναι. Και είναι και 50 χρονών μόνο. Δηλαδή, έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Δεν τον βλέπω να γυρνάει Μεξικό, γιατί και για Μεξικό γράφουν. Επειδή δέθηκε με τη Τσίβας και έκανε επιτυχίες με τη Τσίβας. Σου λέει αυτό το έζησα. Τώρα είμαι Ευρώπη, η Ελλάδα μου έχει δώσει την ευκαιρία, η ΑΕΚ μου έχει δώσει την ευκαιρία. Αυτό που μου έχει προκαλέσει εμένα έκπληξη είναι πόσο γρήγορα Αλμέιδα έχει δεθεί με την ΑΕΚ. Δηλαδή, είναι ένας τύπος συναισθηματικός που δένεται με το περιβάλλον. Πόσο γρήγορα θέλει να μάθει για την ιστορία της ομάδας. Πόσο γρήγορα ήθελε να μπει σε όλο αυτό το κλίμα. Εντάξει, έτυχε τώρα και σε εκείνα γηπέδων, τέτοια πράγματα, ναι, σε πρωταθλήματα. Μπορεί να έπαιξε και αυτό που λες ρόλο. Έπαιξε, ότι ήταν. Έμοιαζε σαν μια ιστορική επανεκκίνηση, τα 100 χρόνια του κλαμπ, το νέο γήπεδο. Λοιπόν, άκου, φίλε, το αποφάσισα τώρα. Το καλοκαίρι παίρνουμε 30 από Λιβάη, 10 από Αλμέιδα, 40. Και ξεκινάμε τη χρονιά. Αυτό πήρα από δεν θα γίνει αυτό το καλοκαίρι αυτό που περιγράφεις. Πότε θα γίνει. Δεν θα γίνει. Όχι, θα γίνει 35 χρονών ο Λιβάη για να τον δώσει. Όχι, αλλά δεν θα γίνει τώρα. Πότε θα γίνει. Στο λέω δηλαδή και με πολύ κατηγορηματικό. Δηλαδή, άμα έρθει. Όσο μπορώ να είμαι κατηγορηματικό. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να είσαι κατηγορηματικό. Μπορώ να είμαι επειδή έχω την πληροφόρηση. Ναι. Από αυτή την έννοια. Λέω όμως, άμα έρθει μια πρόταση από την Arsenal για τον Λιβάη και από την Μίλαν για τον Αλμέιδα. Από την ομάδα κτλ. Και αυτά και τα άλλα. Και με βάση και αυτά τα οποία θέλει να ζήσει ακόμα Αλμέιδα. Με τίποτα δεν το βλέπω αυτό το καλοκαίρι, ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο. Ναι. Πάει το 40, το χάσαμε δηλαδή. Θα έρθει πιο μεγάλο αργότερα. Δεν μπέρδεψε τώρα. Δεν σε μπέρδεψα. Να σου το πω πιο απλά για να μην αφήνω. Κενά, κενά. Κενά, μπράβο, ενημέρωση. Ναι. Όλοι στην ΑΕΚ θέλουν να παίξουν στο Champions League. Σωστά. Έτσι. Άρα για να παίξει στο Champions League θέλει ό,τι καλύτερο διαθέτει. Mm-hmm. Το πιο απλό, σου είπα το πιο απλό. Επίσης ο Αλμέιδα θέλει να έχει ευρωπαϊκή επιτυχία με την ΑΕΚ. Του στήχησε πολύ και σε όλη την ομάδα το ότι διεκόπη τόσο γρήγορα αυτή η ευρωπαϊκή παρουσία με την ΑΕΚ να δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία στα περισσότερα μάτς. Θες από τη συγκυρία μιας κακής κλήρωσης που είχε στο Europa League, θες από τα γεγονότα με τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη που έβαλαν την ΑΕΚ σε ένα πιεστικό πρόγραμμα όταν πήγε να παίξει με την Adverb. Όλα μαζί βάλτα στο μίξερ, έτσι. Mm. Θέση πρώτη εμπειρία του Αλμέιδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και αυτό παίζει ρόλο. Και το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος όταν είπε ότι η Ευρώπη ήταν ένα μάθημα σε σχέση με τις προπονήσεις, σε σχέση με την ένταση των προπονήσεων, που κάποια πράγματα μπορεί σου λέει και εμείς του χρόνου να τα κάνουμε διαφορετικά. Οπότε ναι, η επόμενη χρονιά επίσης. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει κάτι φοβερό στην πρώτη τετραετία Αλμέιδα. Ναι. Ήδη κλείνουμε τα 2 χρόνια. Ναι, ναι. Ναι. Και υπάρχει και μια αίσθηση ότι είναι σαν να είναι παραπάνω. Με βάση όλα αυτά. Και να σου πω και το άλλο. Ναι. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση εδώ. Δηλαδή, όσο υπάρχει Αλμέιδα, υπάρχει και ο Μελισανίδης. Όσο υπάρχει και ο Μελισανίδης, υπάρχει και ο Αλμέιδα. Δηλαδή, εδώ έχει ένα δίπολο, ας το πω, εξουσία σε διαφορετικά λιμέρια του καθενός, που λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο. Είναι τέτοια η σχέση τους και η συνεργασία. Ναι. Εντάξει, κατανοητό. Σε ένα μεγάλο βαθμό πιθανότητων, έτσι. Δηλαδή, όπως μου λέει εδώ και ο φίλος μου ο Ηρακλής, άμα πάει η Arsenal, δεν θα παίξει Champions League ο Λιβάη. Ποιος? Ο Λιβάη. Για την ΑΕΚ, εγώ σου μιλάω, ότι θέλουν να βάλουν την ΑΕΚ στο Champions League. Και η Λανς, Champions League θα έπαιζε το καλοκαίρι. Και η Λανς, έφτασε να. Αυτή η Champions League, ναι. Κατευθείαν στους ομίλους, ήταν δεύτερη. Στο παρέ. Στο γαλλικό πρωτάθλημα η Λανς. Ναι, βέβαια. Ήταν παρή Λανς, δηλαδή. Mm-hmm. Ναι. Τέλος πάντων. Και όπως είδες, ρώτησα και τον Λιβάη. Με τα γκολ που βάζει να τον πουλήσει ποτέ ο πρόεδρος και σου λέει: σκέφτομαι πως όχι. Χλωμό, σου λέει. Δεν με πουλάει. Ό,τι και να κάνω. Ή τα βάζω, οπότε τα βάζω, συνεχίζω και τα βάζω. Δεν με δώνει. Και βλέπουμε. Ναι. Εντάξει. Είπαμε. Πώς το έχει πει ο πρόεδρος, θα τον ξεζουμίσουμε. Δεν το θέλουμε, να τον ευχαριστηθούμε. Εντάξει, να μην τον ξεζουμίσουμε και πάρα πολύ, γιατί εμείς ο Λιβάη είμαστε εκεί. Να τον ευχαριστηθούμε. Βλέπεις, μισά μάτσα έπαιξε και φέτος. Μισή χαρά. Για τον ΑΕΚ είναι μισή χαρά. Πάλι λίγα ακόμα, ρε Λιβάη, και εσύ σκούτα λίγο την κατάσταση που είναι εκεί. Εντάξει, α παίξτε τα υπόλοιπα 9. Ναι, που μένουν τώρα, σωστά. Εδώ που είναι τα κρίσιμα. Έτσι. Και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Σωστά. Εντάξει. Είμαι ικανοποιημένος. Να γυρίσουν υγιείς οι διεθνείς. Για όλες τις ομάδες. Ναι, μωρέ, θα γυρίσουν τώρα. Εντάξει. Είναι εντάξει. Απέτηση. Ειδικά... Είναι απέτηση και αν θες και τυχόν πέρα τα δώσουμε κιόλας. Τα μεγάλα τα ταξίδια. Δηλαδή τώρα ο Πινέδα πάει πάλι Μεξικό. Ο Λιβάη Γκαρσία πάει Τρινιντάδ και τον Μπάγκο και το μάτς γίνεται στο Τέξας. Mm. Είναι μεγάλο. Ναι. Που δρομολόγιο. Είναι υπερατλαντικά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάντως εδώ τώρα για τους Έλληνες που μιλάμε,
για την Ελλάδα δηλαδή, για τα δύο μάτσου που έχει να δώσει, πρέπει ρε φίλε να τα δώσουν όλα. Εντάξει. Είναι και για καλό δικό του το κάτω-κάτω. Άσε την εθνική μόνο σκέτο και αυτοί δεν θέλουν να πάνε γύρω. Να δουν πώς είναι μετά από τόσα χρόνια. Άλλωστε, μην ξεχνά, φίλε, ότι για μερικού παίχτε μπορεί να είναι και η τελευταία του ευκαιρία να πάνε σε μεγάλη διοργάνωση. Καλά, δεν το συζητάμε. Έτσι. Κάτι τώρα 32, 30 διάρδες, 30 διάρδες κτλ. Σου τι, δεν πήγαμε τώρα. Δύο χρόνια 32, Μουντιάλ, εύκολο. Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Η Ελλάδα έχει 10 χρόνια απουσίας από μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Εδώ είναι η ευκαιρία τώρα. Με Καζακστάν και μετά με Γεωργία Λουξεμβούργο. Η ευκαιρία είναι. Ναι. Για αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά έφεραν την ομάδα με αυτόν τον προπονητή μέσα από αυτή τη διαδικασία σε αυτό το σημείο. Και επειδή τη Δευτέρα, είναι ευκαιρία. Πότε ήταν, πότε είμαστε μαζί, Τρίτη, δεν θυμάμαι. Είπε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ότι θα είναι αποτυχία αν η Ελλάδα δεν προκριθεί. Θα είναι αποτυχία αν δεν προκριθεί. Το μελέτησα λίγο μετά και τελικά συμφωνώ ακόμη περισσότερο από ό,τι έγινε ημέρα. Ναι, ναι, θα είναι αποτυχία, ξεκάθαρα. Γιατί δεν αντιμετωπίζει κάποιο μεγαθύριο να αναζητήσει υπέρβαση. Ζητήσαμε κάποια στιγμή με τη Γαλλία εδώ πέρα κάτι να κάνουμε κτλ. Καλά τα πήγαμε, δεν λέω, αλλά δεν είχαμε και τέτοια απέτηση με του Εμπαπέδε και του Γκριεσμάνιδε και όλου αυτού μέσα. Τώρα όμω ναι, έχω. Κάποιε φορέ έπαιξε μπαρά και προσπάθησε να ξεπεράσει την Ουκρανία που το έκανε. Αλλά η Ουκρανία έτσι. Ήταν, εντάξει, είχαμε και άλλη φουρνιά ομάδα. Είναι κάτι παραπάνω. Δεν θα το πω ότι έμοιαζε με υπέρβαση, αλλά ήταν ένα εμπόδιο ψηλό. Ναι, πιο ψηλό έτσι. Από αυτά. Σίγουρα πιο ψηλό από αυτά. Λοιπόν, εδώ τώρα, το Καζακστάν, η Γεωργία και το Λουξεμβούργο, με κάθε σοβασμό στου ποδοσφαιριστέ αυτών των ομάδων που θέλουν να ζήσουν το όνειρό του, αποτελούν ξεκάθαρα ευκαιρία για την εθνική ομάδα, η οποία, παιδιά, σε φανέλα τη, έχει κατακτήσει το Euro. Και μέσα και έξω, όπου και έχει κατακτήσει το Euro. Δηλαδή, μια φορά το κατακτά, λε για πάντα. Πρωταθλήτρια Ευρώπη, το 4 η Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι άλλο το status quo. Είτε το θέλουμε να υπάρχει είτε όχι. Είναι άλλο το status. Με όποια φουρνιά, με αυτή την έννοια το λέω, με όποια φουρνιά έχει στελεχώ στην εθνική σου ομάδα, το status πια από το 4 και μετά έχει αλλάξει. Ναι, ναι, ναι. Κουβάλλας μια ιστορία. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που έχει το Καζακστάν που ψάχνει μεμονωμένες εκπλήξεις η Γεωργία. Έτσι. Μεμονωμένες εκπλήξεις ή ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή όπως το Κβρατσχέγια ή το Λουξεμβούργο που έχω, σου λέει, μια φουρνιά. Καταλάβεις, έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί αντίστοιχα και για αυτούς είναι ανάλογη ευκαιρία, ρε παιδί μου, ξέρεις. Για αυτούς είναι υπέρβαση να αφήσουν έξω μια ομάδα που έχει κατακτήσει Euro. Σωστά. Σωστά. Να λύσω την απορία στον Στέφανο που λέει καλημέρα Πέτρο και τα μπλούχια. Ας υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Νταμπλ. Έτσι θα τον αποκαλεί του χρόνου ο φετινός Νταμπλούχος. Τσακ! Κάνε του μία ερώτηση, Πέτρο. Τσακ! Στέλιος αμέσως. Δεν μην χάσει, μπορείς εδώ με τη μάσκα, με το καπίστρι. Λοιπόν, εννοείται, παιδιά. Και το λέει, γιατί να μην το λέει. Και Νταμπλούχο λέγαμε τον Ολυμπιακό. Α. Όταν ήταν και Νταμπλούχο θα λέμε τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Εάν θα γίνει. Έτσι. Αν με ρωτάει τη γνώμη του, εγώ έχω αμφιβολία και για το κύπελο βασικά. Αλλά εντάξει. Τι δηλαδή. Αν θα το πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο. Το θέλει πάρα πολύ ο Άρης. Γίνεται στο Πανθεσσαλικό. Είναι μια ομάδα, εγώ βλέπω ο Άρης, φαβορεί ο Παναθηναϊκός, δεν αντιλέγω. Είναι μια ομάδα ο Άρης που τις μεγάλες ομάδες έχει βρει τρόπο και τις αντιμετωπίζει με τον Άκη Μάτζιο. Δεν είναι μόνο το τι έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ. Την ΑΕΚ την απέκλεισε στο κύπελο. Έπαιξε 4 μάτς με την ΑΕΚ, έχασε μόνο ένα, τα άλλα 3 ήρθαν ισοπαλά. Τον Παναθηναϊκό τον νίκησε Θεσσαλονίκη. Ναι, όχι, είναι, το πάει καλά το ξέρεις, δεν είναι απλή ιστορία. Όχι. Και δεν ξέρεις και πώς θα έχει πάει. Και το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει πάθει μια αιμονή με τον τίτλο. Φέραμε τον Τερίμ, θέλουμε το πρωτάθλημα. Ξαναθέλουμε το πρωτάθλημα. Απλά θα έχει τελειώσει. Αν έχει τελειώσει και δεν το έχει πάρει, θα υπάρχει μια απογοήτευση. Γιατί θα υπάρχει μια δεδομένη αποτυχία σύμφωνα με τη στόχευση. Εντάξει, αλλά η απογοήτευση, συμφωνούμε. Αποτυχία θα είναι η χρονιά γενικά. Εννοείται. Γιατί η στόχευση με την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας βγάζοντας τον Γιωβάνοβιτς για να βάλει το Τερίμ ήταν αυτή το πρωτάθλημα. Απλά καμιά φορά, επειδή μου είναι λίγο πιο μπουστάρισμα η αποτυχία στο πρωτάθλημα για να πας να σώσεις κάτι. Α, όχι, γιατί έχεις διαπιστώσει και το έχουμε συζητήσει και με τα παιδιά ότι όποτε χάνει ο Παναθηναϊκός γίνεται αυτή η κουβέντα. Κακός για μένα, περί Γιωβάνοβιτς, περί Τερίμ. Δηλαδή έκανε μια επιλογή ο Παναθηναϊκός. Πάει με το Τερίμ. Θα κρυθεί στο τέλος. Και πια έχει περάσει και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου, ξέρεις, υπάρχει αυτό. Το βλέπεις στις αποτυχίες του Παναθηναϊκού, το βλέπεις από κάτω, από το σχολιασμό, από τα άρθρα, στα social media. Το διαπιστώνεις δηλαδή. Ακόμα και στο γήπεδο και στη συμπεριφορά το διαπιστώνεις και από τον γηπεδικό κόσμο. Άρα δεν ξέρεις πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Ενώ αν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, θα έχει πολύ μεγάλη όθηση που εκεί ναι. Θα του δώσω πολύ μεγάλες πιθανότητες να κάνει και τον double. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο δίκοπο. Και έτσι το μελετάμε και αλλιώς το μελετάμε. Στο μυαλό μου έτσι το φτιάχνω. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει όπως το περιγράφω. Απλά θεωρώ ότι αν αποτύχει στο πρωτάθλημα και δεν πάρει το πρωτάθλημα λόγω της αιμονής που έχει δείξει, θα του στοιχήσει πολύ. Θα είναι πολύ πληγωμένος. Δεν ξέρω πώς αυτό θα περάσει μέσα στο γήπεδο σε ένα τελικό κυπέλλου που η απέναντι ομάδα
θα ετοιμάζεται δύο μήνες, θα έχει παίξει τα ντέρμπι της, είναι στο Βόλο, μακάρι να έχει και κόσμο και θα παίξει τα ρέστα της να πάρει το πρώτο τρόπαιο μετά το 70. Η πιθανότητα θα έχει και κόσμο, να ξέρεις. Ναι, και το σωστό είναι αυτό. Δεν θα είναι με το κινητό. Με ταυτοποίηση, αυτά δεν λέμε. Παραπάνω, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Δεν θα μπουν με το κινητό, κανονικά πρέπει να έχει κόσμο. Με τις κάμερες που θα λειτουργούν, αυτά δεν συζητάμε. Εκεί θέλω τον νόμο να εφαρμόζεται. Είδες τι έκανε ο νόμος χθες. Βγάλανε απόφαση, η πρώτη είναι νομίζω, μετά τη Λαμία κιόλας, που έγινε για παιχνίδι του play out, θέλω να πω. Ο Αστέρας θα παίξει με το Βόλο χωρίς κόσμο. Γιατί πήγανε, τσεκάρανε κάμερες, δεν δουλεύανε, τους δώσανε 12 ώρες για να το διορθώσουν, δεν δουλεύανε πλήρως έτσι όπως έπρεπε, δεν τα κατάφεραν και τελικά το μάτσα γίνει χωρίς κόσμο. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Απλά στη Λαμία, από ό,τι έχω καταλάβει σύμφωνα με αυτά που έχει πει η Λαμία και δεν έχουν διαψευστεί, δεν έγινε επανέλεγχος. Όχι. Η Λαμία δηλαδή έκανε χρήση για το 12ωρο, γιατί παραδέχθηκε ότι της έλειπαν τρεις κάμερες. Και εδώ είναι το δικό της λάθος της Λαμίας που βιάστηκε να βγάλει εισιτήρια ενώ ήξερε ότι της λείπουν κάμερες. Αλλά μετά δεν έγινε και ο επανέλεγχος. Ως προς τις τοποθετήσεις των ομάδων γενικά μετά την απόφαση των ποινών, μην περιμένεις γενικά από τη ΔΕΑΒ δηλαδή, να μπαίνει στη διαδικασία να απαντάει. Ναι. Επειδή είπες ότι δεν διαψεύστηκε. Και πάλι όμως, εξήγησέ μου κάτι, γιατί στο μπάσκετ να υπάρχει παράταση με την τοποθέτηση καμερών και στο ποδόσφαιρο όχι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ποια είναι η διαφορά. Γιατί χθες μάλιστα δεν λέγαμε. Στον μπάσκετ είπε... δεν τιμωρήθηκαν ομάδες με κυκλισμό των θυρών ή τις κάμερες, αλλά τους έδωσαν παράταση. Τους έδωσαν παράταση μέχρι τον Απρίλιο. Αρχές Απρίλιο. 9 Απριλίου πάλι. Για να το ταιριάξουν με τα άλλα. Γιατί στον μπάσκετ. Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός το έλεγε χθες που το είπαμε στο Sky. Ότι προχθές ότι στον μπάσκετ είμαστε πιο καλά, πιο ήρεμα, πιο καλά είναι τα πράγματα και διάφορα τέτοια. Με αυτή την έννοια. Α, στο ποδόσφαιρο δεν έχουν γίνει επεισόδια φέτος. Εντάξει, παραδοσιακά όμως πού γίνονται πιο πολλά ρεσιά. Πάντα και στο μπάσκετ δεν έχουν γίνει. Χαμός έχουν. Έχουν ξενωθεί νηπτήρες σαν τις τουαλέτες. Τι λες τώρα στο μπάσκετ. Yeah. Τα ακριβότερα συμβόλαια από τον Τσάκ. Το έχουμε τα κατάκα. Τι είναι στα ακριβότερα συμβόλαια. Λέει ένας φίλος. Τι είμαι η εφορία. Βίντα έχει σίγουρα. Πινέδας. Κοντά είναι και ο Πινέδα. Λιβάη επίσης. Με την αναπροσαρμογή που του έγινε. Ο καινούριος. Ποιος καινούριος. Ο Ιουμπί. Ο Ιούμπι δεν παίζει. Είναι κάπου κοντά. Εντάξει και αυτός. Είναι κάτω από το ένα ο Ιούμπι. Α, κάτω το ένα είναι. Ναι. Δεν βολεύει τότε. Λοιπόν, εντάξει, όλα υπό έλεγχο. Υπό under control. Ναι. Πάμε, Θάνο. Έχουμε Θάνο. Μόνο έχουμε. Καλώς το Θάνο. Ωραία, γεια σου Θάνο. Θάνος Γιακόπουλος κοντά μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Θάνο μου. Καλημέρα. Πάντως θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολη αντίπαλη η σημερινή των ομάδων μας, έτσι. Έχουμε δει πολύ πιο καλύτερες ομάδες. Ούτε η Δυναμό Ζάγκρεπ, ούτε η Μακάμπι είναι. Άρα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, όλα ανοιχτά. Και δεν είναι και τόσο κακές ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή η φετινή εικόνα του δικού μας πρωταθλήματος δείχνει ότι οι πέντε ομάδες είναι η μία πολύ κοντά στην άλλη. Ναι. Με σύμπλη κάποια πράγματα. Ακόμα και ο Άρης. Ο Άρης πληρώνει την αλλαγή προπονητή. Αν είχε το Μάτζο από την αρχή. Έτσι είναι, φίλε. Τέλος πάντων, για πάμε στα ζητήματα ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ η ομάδα κάνει κανονικά τις προπονήσεις της, έχει όλους ακόμα τους παίκτες ο Αλμέιδα και τους διεθνείς. Μόνο ο Κάλινας έχει φύγει και έχει πάει στο Περού. Νομίζω ότι από την Κυριακή Δευτέρα όλοι οι παίκτες θα λείπουν πλέον για τις εθνικές ομάδες και η ΑΕΚ θα έχει αρκετές απουσίες παικτών, όχι μόνο τους τρεις Έλληνες αλλά τουλάχιστον 7 ή 8 ξένοι ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν. Στην ουσία κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έγινε δεν γίνεται αυτή η αγωνιστική την Κυριακή, αλλά εντάξει, μάλλον επειδή θέλουν να δώσουν μια ξεκούραση μέρα παραπάνω, ξεκούραση ίσως στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν απασχολεί τώρα την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει ο Αλμέιδα να γυρίσουν οι διεθνείς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από την παρουσία τους των παιχτών στις εθνικές ομάδες. Έχει ένα φιλικό παιχνίδι τη ΑΕΚ Τετάρτη στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού στις 20 του μήνα. Μάλιστα σήμερα αυτή την ώρα δίνουν συνέντευξη τύπου οι άνθρωποι του Απόλλωνα Λεμεσού. Μας έχουν καλέσει εμάς την ΑΕΚ. Είναι ο Γιώργος Σαββίδης από πλευρά ΑΕΚ. Ο Κουμπάρος. Ο Κουμπάρος, ναι. Γιατί είναι οι δύο παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, ο κ. Τσολάκης από τον Απόλλωνα Λεμεσού και ο Γιώργος Σαββίδης από πλευρά ΑΕΚ σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Δίνουν μεγάλη σημασία οι Κύπροι για τα 70 χρόνια του Απόλλωνα Λεμεσού. Ιδρύθηκε το 1954. Έχουν βγάλει σημαίες, έχουν βγάλει κασκόλ για αυτό το παιχνίδι. Θα πάει η ΑΕΚ να παίξει αυτό το παιχνίδι και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να δει και κάποια πράγματα
ο Αλμέιδα με αρκετούς ποδοσφαιριστές που θα έχουν μείνει εδώ, αλλά πιθανότητα και κάποιους από την ΑΕΚ Β. Τι, Γιάννη μου. Α, εμένα περίμενε, νόμιζα. Όπως με ρωτήσετε, και εγώ περιμένω ότι θέλετε να με ρωτήσετε. Ναι, το δημοσίευμα της Gazeta dello Sport που έβαλε στο κάδρο και τον Αλμέιδα ως προς το ενδιαφέρον της Λάτσιο. Ναι, κοίταξε, από την ΑΕΚ δεν ανησυχούν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από την πλευρά του Αλμέιδα, ούτε καν στο μυαλό του. Ο Αλμέιδα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Θέλει να τηρήσει το συμβόλαιό του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, δεν ανησυχεί την ΑΕΚ τώρα αυτό το δημοσίευμα για τον Αλμέιδα. Είσαι σαν που θεωρώ ότι είναι ωραίο για την ΑΕΚ να συνδέεται ο προπονητής της με μεγάλα κλαμπ σε μεγάλα πρωταθλήματα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ο Αλμέιδα δικαιούται να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Γιατί είναι ένας προπονητής φιλόσοφος, ένας προπονητής πολύ αγαπητός στους παίκτες του, και αυτό το έχει φανεί όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι έχουμε διαβάσει και έχουμε αντιληφθεί και στο Μεξικό με τη Τσίβας, στην Αμερική ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Και στο Μεξικό γράφανε για τη Τσίβας, αν θα μπορούσε να φέρει τον Αλμέιδα πίσω. Ναι, εντάξει, αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν ούτε καν δημοσιογραφική πληροφορία, ήταν ένα site οπαδών που έλεγε για τον Αλμέιδα. Ότι τον θέλουμε και τα λοιπά. Ναι, ναι, είναι ένα αγαπητό πρόσωπο. Αλλά να σου πω κάτι. Και ο Αλμέιδα, και το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Γιάννη, γιατί ήσουν στην πρώτη συνέντευξη τύπου του Αλμέιδα που ήρθε όταν ήρθε και εδώ στην ΑΕΚ, και είχε πει ότι πράγματι ένας απότερός του στόχος είναι να βρεθεί σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και θεώρησε ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που θα τον βοηθήσει σε αυτό το γεγονός. Στη διάρκεια αυτής της παρουσίας του στην ΑΕΚ όμως, ο Αλμέιδα δέθηκε πάρα πολύ με την ΑΕΚ. Έχει δεθεί πάρα πολύ με την ΑΕΚ. Ένα απίστευτο δέσιμο, σαν να είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδος. Αυτό που έχω καταλάβει και από τις επαφές που υπάρχουν με τον Αλμέιδα είναι ότι στο μυαλό του έχει ένα πολυετές πλάνο και έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο με συγκεκριμένη στόχευση που θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος, δηλαδή να το ολοκληρώσει. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε πολλά χρόνια να τον απολαμβάνουμε στη χώρα μας. Σωστό. Τώρα, ήρθε ευτυχώς η δικαίωση από έναν πολύ σκληρό αθλητικό νόμο για τα παιδιά, τους 6 φίλους της ΑΕΚ στη Ταράτσα που είχαν ανάψει το καπνογόνο. Αλλά πλέον μέσα από αυτή τη διαδικασία μάθαμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το επικοινωνήσουμε σε όλους τους φίλους, ότι παιδιά, ξεχάστε τα καπνογόνα, ξεχάστε τα και έξω από το γήπεδο, ξεχάστε τα και στα μπαλκόνια του σπιτιού σας, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπλέξετε για ένα καπνογόνο. Κανένας απολύτως. Ναι, και κροτίδες και οτιδήποτε. Εκεί στηρίχθηκε και η απόφαση του δικαστηρίου στη Λαμία, ότι τα παιδιά δεν ήξεραν τον νέο αθλητικό νόμο. Και ίσως παραπλανήθηκαν και γι' αυτό είχαν αυτά τα καπνογόνα μαζί τους. Αλλά η πραγματικότητα είναι μία, όπως είπαν και οι δικηγόροι μετά το τέλος της δίκης, ότι αυτός ο νόμος είναι πάρα πολύ σκληρός στην εφαρμογή. Αυστηρός, είναι πάρα πολύ αυστηρός. Θα πρέπει σιγά σιγά, μήπως κάποια πράγματα, να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, όπως είπαν οι τρεις δικηγόροι των κατηγορουμένων. Και πράγματι κινδυνεύουν με το παραμικρό, και σε ένα καφενείο να γίνει αυτό που γίνεται πολλές φορές για τα οπαδικά, να βρεθούν, να δικαστούν και να βρεθούν και στη φυλακή. Μάλιστα. Είναι πάντως απόρρια αυτού του νόμου που ψηφίστηκε, που είναι πάρα πολύ αυστηρός. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει και μια αυστηρότητα, έτσι. Είπαμε, θα συμμορφωθούμε και μακάρι να μην είναι ό,τι γίνεται να γίνεται για όλους, να μην υπάρχουν διακρίσεις, να μην υπάρχουν εξαιρέσεις, να μην. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ταιριαχτούμε και να ακολουθήσουμε και να γίνουμε πια κάποια στιγμή και εμείς κράτος της προκοπής. Άμα τα καταφέρουμε. Ή στο ένα κομμάτι μας, τέλος πάντων. Ωραία. Κάτι άλλο, Θάνο, προκύπτει? Όχι, από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι άλλο. Ηρεμία στην ομάδα. Ωραία. Καλημέρα. Εντάξει, φίλε, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.